να λύσουμε ένα μεγάλο ζήτημα. Ουσιαστικά γι' αυτό θα φτιάξουμε αυτό το βιντεάκι, για να λύσουμε το ζήτημα της λίπανσης και της θρέψης. Γιατί πολλοί αγρότες και πολλοί γεωπόνοι δυστυχώς πιστεύουν ότι η θρέψη με την λίπανση είναι το ίδιο πράγμα. Φυσικά αυτό απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ουσιαστικά πήραμε σήμερα με το σημερινό βίντεο, θα εξηγήσουμε τη διαφορά μεταξύ της μιας και της έννοιας και της άλλης, που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά την προετοιμασία ενός σχεδίου λίπανσης, και με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε την βέλτιστη θρέψη στο φυτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τι είναι λοιπόν όλα αυτά? Λίπαση ορίζεται ως η παροχή στο φυτό με λίπασμα, είτε αυτό είναι στερεό είτε είναι υγρό, που έχουν προηγουμένως επιλεγεί και παρασκευαστεί. Θρέψη είναι η διαδικασία λήψης των θρεπτικών συστατικών που υπάρχουν στα λιπάσματα αφού εφαρμοστούν στο έδαφος ή στα φύλλα όπου αναπτύσσονται τα φυτά, έτσι ώστε μόλις απορροφηθούν να αναπτυχθούν και να παράγουν σωστά. Η λίπανση και η θρέψη των φυτών είναι δύο στενά συνδεδεμένες έννοιες μεταξύ τους, αλλά είναι εντελώς διαφορετικές στην πραγματικότητα. Ένα φυτό μπορεί να λιπαίνεται υπερβολικά εάν έχει παρασχεθεί επαρκής ποσότητα λιπάσματος, αλλά μπορεί να μην τρέφεται με αυτά τα λιπάσματα ή να τα λάβει σωστά, διότι διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες δεν το επιτρέπουν να τραφεί. Επομένως, όταν σχεδιάζουμε μία λίπανση, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι προϊόν πρόκειται να εφαρμόσουμε στο έδαφος, αλλά τα θρεπτικά συστατικά που θέλουμε να συνεισφέρουμε στην καλλιέργειά μας. Εάν τα φυτά λάβουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά μέσω της συμβολής των λιπασμάτων, θα είναι υγιή και ικανά να παράγουν και άρα θα τρέφονται πολύ καλύτερα. Για να το συσχετίσουμε, να σας το πούμε έτσι πιο απλά με τον άνθρωπο, θα πούμε ότι η σύτηση, όπως και η λίπανση, είναι μία πράξη ταΐσματος. Παρά το γεγονός ότι τρώμε ή ταΐζουμε κάποιον άλλον, ας πούμε για παράδειγμα τα μωρά, σε μια αντισταχία με νεαρά φυτά, αν χρησιμοποιούμε κακής ποιότητας τροφή ή αν δεν το φάμε το φαγητό μας την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να πάθουμε πολύ μεγάλη ζημιά ή να έχουμε άσχημες επιπτώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της λίπανσης των καλλιεργητών. Μπορεί δηλαδή να δίνουμε τροφή στο φυτό συγκεκριμένα λιπάσματα ή σε συγκεκριμένο χρόνο, άκερα δηλαδή ή με λάθος τρόπο, και το φυτό μας να μην τρέφεται καλά. Οπότε, άρα, η λίπανση θα γίνεται, αλλά η θρέψη δεν θα γίνεται στο φυτό. Εκεί ακριβώς εστιάζεται και το γεγονός του στισίματος ενός προγράμματος θρέψης, και ταυτόχρονα αυτό θα συνεπάγεται και σε ένα πρόγραμμα σωστής λίπανσης. Η λίπανση είναι μια πρακτική που περιλαμβάνει την προμήθεια λιπασμάτων για τη σωστή θρέψη της καλλιέργειας. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο διατροφής των φυτών. Μια καλλιέργεια μπορεί να λιπανθεί με πολύ υψηλές ποσότητες λιπασμάτων και ωστόσο να μην τρέφεται καλά. Και στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Η λίπανση είναι η δράση της εφαρμογής λιπασμάτων, ενώ η θρέψη είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια η οποία περιλαμβάνει και την προηγούμενη, δηλαδή την λίπανση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν την ισορροπία των θρεπτικών συστατικών μεταξύ τους, που πραγματικά χρειάζεται το φυτό για την ανάπτυξή του. Η σωστή λίπανση είναι η σωστή παροχή λιπασμάτων την κατάλληλη στιγμή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την καλή θρέψη των καλλιεργειών. Για να πραγματοποιηθεί λοιπόν σωστή λίπανση και κατά συνέπεια καλή θρέψη, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη ζήτηση σε θρεπτικά συστατικά των καλλιεργειών, τη στιγμή προσθήκης των λιπασμάτων και να γνωρίζουμε τους εξωγενείς παραμέτρους, δηλαδή
αυτές που επηρεάζουν τη σωστή αφομοίωση των λιπασμάτων, όπως είναι ο τύπος λιπάσματος, που τον τύπος εδάφος, ο οποίος μας δίνεται από τις εδαφολογικές αναλύσεις, το σύστημα άρδευσης, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ποτίζουμε, κατάκληση, πύραυλο, σταγόνες, τα χαρακτηριστικά του αρδευτικού νερού, αν είναι κατάλληλο δι' το νερό μας, και φυσικά τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών ξεχωριστά, διότι δεν γίνεται ένα σύνθετο λίπασμα να πέφτει, να χρησιμοποιείται ως κανόνας σε μία καλλιέργεια, διότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες του φυτού σε θρέψη από χωράφι σε χωράφι, οπότε αλλάζει και ο τρόπος λίπανσης αυτού. Έτσι, στα πολύ γρήγορα, θέλαμε να σας το εξηγήσουμε, διότι οι εταιρείες λιπασμάτων τείνουν να μας κουφάνουν. Οπότε, τα συμπεράσματα τα αφήνουμε για σας, για να σκεφτείτε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος σε αυτή την ιστορία.